Γεια σας φίλες μου, σήμερα θα φτιάξουμε ένα κολλιέ με κορδόνι, κοράλια. Είναι υπέροχα για το καλοκαίρι. Θα χρειαστούμε δύο καμπανούλες για το τελείωμα, κρυκάκια, κούμπομα και δύο μεταλλικά στοιχεία για δεξιά-αριστερά. Και ένα κομμάτι μεσίνα. Δένουμε έναν κόμπο στο τελείωμα και αρχίζουμε να περνάμε τα κοράλια μας. Μας ενδιαφέρει με ποια σειρά, γιατί είναι άλλα πιο μικρά, άλλα πιο μεγάλα, πιο φαρδιά, πιο λεπτά. Οπότε τα βάζουμε όπως έχει, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε. Κάποια είναι πιο μικρά, κάποια πιο μεγάλα. Απλά όποια είναι πιο μικρά, εγώ έχω δύο ας πούμε πιο μικρά, βάλτε το ένα δεξιά και το άλλο αριστερά. Στις άκρες και τα υπόλοιπα στη μέση ακανόνιστα. Είναι πολύ ωραίο για το καλοκαίρι και το χρώμα υπέροχο. Και βάζουμε και το τελευταίο μας. Ωραία. Έχω δέσει έναν κόμπο στη μία πλευρά. Θα μεταφέρουμε όλα. Και έχουμε αυτό εδώ, βλέπετε. Κάνουμε το κορδονάκι μας έτσι. Το διπλώνουμε στη μέση τέλος πάντων. Για να κεντράρουμε λίγο τα... Αυτά. Τα κοράλια μας. Και δένουμε τη μεσίνα πάνω στο σπαγκάκι μας. Πρέπει να το δέσετε πάρα πολύ σφιχτά για να μην σας ανοίξει. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, αν το γυρίζω, όπως βλέπετε, το βάζω δύο φορές από τη φύλλα. Είναι πάντα πιο σταθερό στο κόμπο, στη μεσίνα. Βλέπουμε που είναι οι χάντρες μας και το δένουμε περίπου εδώ. Ας κρέμεται και λίγο, δεν μας πειράζει, να μην είναι και εφαρμοστό πάνω. Απλά μας ενδιαφέρει να είναι στη μέση. Μόνο αυτό μας ενδιαφέρει. Εκεί, ωραία. Οπότε το δένουμε και από αυτή την πλευρά. Ωραία. Ας το δέσουμε άλλη μία. Για να είμαστε πιο σίγουροι. Το περνάμε εδώ δύο φορές πάντα. Γίνεται να ξέρετε πιο σταθερός ο κόμπος. Και το σφίγγουμε. Βλέπετε. Περνάω τη μία πλευρά ένα με το μεταλλικό στοιχείο που έχω. Θα του δώσω λίγο φως. Και ένα από την άλλη πλευρά. Ωραία. Και με σένα που περισσεύει μπορούμε να την κόψουμε. Εννοείται. Τώρα με τη ζεστή σιλικόνη μας θα βάλουμε τα τελειώματα, τα καπελάκια μας. Ένα στη μία πλευρά και ένα στην άλλη.
Ωραία. Προσθέτουμε το κούμπομά μας στο τέλος. Το περνάμε μέσα από τον κρίκο και το βάζουμε στο καπελάκι μας. Εάν είναι σκληρός ο κρίκος, όπως σας έχω πει, θέλει σίγουρα δύο πενσούλες, γιατί είναι αδύνατο να κλειστεί μόνο με το ένα. Ωραία. Βάζουμε και τον άλλο κρίκο στο τελείωμα. Εδώ. Αυτός είναι πιο σφιχτός λίγο ακόμα, δεν πειράζει. Λίγη. Λίγο θα το λυγίσουμε και είναι έτοιμο. Ωραία. Και το κολλιέ μας είναι έτοιμο. Δεν είναι υπέροχο για το καλοκαίρι? Καλή επιτυχία!